Πάμε τώρα σε ωραία πράγματα, καινούργια πράγματα, αλλά καινούργια μεν, αλλά με πολύ αγάπη μέσα. Τι ωραίο, η αγάπη, παιδιά, μέσα στις σελίδες βιβλίων. Νικόλας Μυρνάκης, φίλος της εκπομπής, φίλος μας σπουδαίος, σπουδαίος συγγραφέας, με όλο και μεγαλύτερη αποδοχή σε Κύπρο και Ελλάδα, βέβαια. Και τον έχω μαζί μας. Γεια σου, Νικόλα. Καλημέρα. Χαίρομαι, καλημέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα εδώ και πάλι. Από τη Λεβεντομάνα Κρήτη. Καλά, σου έχουμε πει πόσο αγαπάμε την Κρήτη, ε. Νομίζω οι Κρήτες και οι Κύπροι έχουν μια πολύ ιδιαίτερη σύνδεση. Και Θεσσαλονίκη, και εμείς από Βόρεια Ελλάδα αγαπάμε. Άντε, να βάλουμε και τη Θεσσαλονίκη. Ναι, βάλε και μέσα εκεί. Κάτι άμα δεν βάλει Θεσσαλονίκη μέσα. Είδες, σήμερα θέλω να σου πω ότι από το πολύ που είπες για τη Χαλκιδική δεν μπόρεσε να βγει σύνδεση. Έχουμε βγάλει όλα τα χωριά τη Χαλκιδική σύνδεση. Εσύ τη Χαλκιδική δεν είναι. Νικόλα, για πες μου λιγάκι. Τώρα μιλάμε για τα γράμματα τη αγάπη, το νέο σου βιβλίο, η νέα σου δουλειά. Κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα. Πολύ πρόσφατα, πράγματι. Είναι ένας μήνας, Ανδρέα. Είναι ένα βιβλίο προφανώς γεμάτο από την έννοια αυτή. Αποτελείται από λέξεις, σκέψεις, διαλόγους, στίχους που αφορούν την αγάπη και έχει μια πρωτοτυπία, κάτι που προέκυψε και ξεκίνησε το 2009. Έχει σχέδια που συνδιαλέγονται με τα κείμενα, τα οποία σχέδια είναι όλα φτιαγμένα από τα 5 γράμματα της αγάπης. Δηλαδή θα βρούμε μια αγάπη άγγελο, μια αγάπη λουλούδι, και το λουλούδι και ο άγγελος είναι φτιαγμένα από το α, το γ, το α, το π και το ι. Και αυτά συμβολίζουν τις διαφορετικές εκδοχές της αγάπης, γιατί το πιστεύω βαθιά ότι η αγάπη δεν χάνεται. Από τις που μιλάμε για αγάπη, μπορεί να μετασχηματίζεται, να αλλάζει μορφές, αλλά αγάπη παραμένει. Αν χαθεί, σημαίνει δεν ήταν ποτέ αγάπη. Σωστό γι' αυτό. Εγώ τώρα χάθηκα. Όχι, πάντως το έχεις γενικά με την αγάπη, ε. Χάθηκα γιατί εγώ μέχρι τώρα πιστεύω ότι αυτό είναι ο έρωτας, όχι η αγάπη. Γιατί η αγάπη είχα την αίσθηση πάντα στο μυαλό μου, ξέρεις ότι είναι πάντα ίδια. Ναι. Αλλά τελικά έχεις δίκιο. Δεν είναι αγάπη αν φύγει αυτό το πράγμα, ήταν κάτι άλλο. Αγαπάς έναν άνθρωπο και λες ότι είναι παντοτινή αυτή η αγάπη, ναι. Μένεις μαζί του και μετά από 10, 15, 20 χρόνια ή 3 χρόνια 7 χωρίζεις. Ναι. Πάβει να υπάρχει αυτή η αγάπη, ό,τι ζήσαμε το διαγράφουμε ή μετασχηματίστηκε, άλλαξε μορφή, απέκτησε μια πιο φιλική διάσταση. Ναι. Και αυτός ο μετασχηματισμός παραμένει αγάπη, αλλά είναι άλλη πια μορφή. Υπό ακόμα αυτή την έννοια λέω ότι αλλάζει μορφή. Μπορεί να λειτουργεί και χώρια αυτό το πράγμα όμως. Δηλαδή χώρια αγαπάς. Αγαπάς με άλλον τρόπο. Τον έχεις με κάποιον τρόπο στην καρδιά σου. Ακόμα και έντονα να μαλώνετε, ακόμα και να δυσκολεύεστε. Μετά, όταν περνάει όλο αυτό και μένει ότι με αυτόν τον άνθρωπο συνδέθηκες, δεν λέω τώρα προφανώς να σου κάνει ζημιά, να σε κακοποιήσει. Σωστό. Εκεί γίνεται μίσος. Έτσι. Εκεί μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Αλλά τον έχεις στο μυαλό σου, στην καρδιά σου, πια με μία άλλη μορφή. Ναι. Δεν τον χρειάζεσαι πιθανότητα στην καθημερινότητά σου, ναι. Αλλά τον έχεις στην ανάμνησή σου. Και μέσα στα γράμματα της αγάπης μπορούμε να δούμε όλες αυτές τις μορφές. Έχει πολλές διαφορετικές μορφές αγάπης. Από την αγάπη που δυσκολεύει, ναι. Που απαιτεί να αντιμετωπίσεις προκλήσεις. Από την αγάπη που όταν όλα κρέμονται, σου λέει όταν όλα κρέμονται από μια λεπτή κλωστούλα, σου λέει αφέσου, είμαι εδώ, γιατί η αγάπη ζητάει εμπιστοσύνη. Σωστή. Από την παντοτινή αγάπη, γιατί η αγάπη ξεκινάει με μια υπόσχεση να κρατήσει. Από την αγάπη η οποία είναι φύλακας άγγελος, είναι προστατευτική και σε προστατεύει, επιζητά να σε προστατεύσει σαν να είσαι σάρκα από τη σάρκα της. Πολλές διαφορετικές λοιπόν μορφές ή απαιτήσεις της αγάπης. Και τελικά βλέπω καταλήγει. Το εξώφυλλο τώρα, της παιδιά, του νέου βιβλίου του Νικόλα. Καταλήγει αυτό, Αντρέα, αυτή η αγάπη είναι η πρώτη χειρόγραφη αγάπη που έφτιαξα το 2009. Όλα τα σχέδια είναι από εκεί προέκυψε η ιδέα να φτιάξω σχέδια που να τα επιλέξω εγώ αυτή τη φορά. Ο Άγγελος, το Λούδι κτλ. Αυτό είναι χειρόγραφο λοιπόν που το φιλοτέχνησε προφανώς ο γραφίστας μας, ο Λευτέρης Παναγουλόπουλος. Και ουσιαστικά όλο το βιβλίο είναι ένας διάλογος με τους πιο αγαπημένους μας. Ποιους τώρα αγαπημένους? Αυτούς που είναι εδώ, υπάρχουν στη ζωή μας και πιθανότατα ξεχνάμε να τους πούμε, να τους δείξουμε την αγάπη μας. Ναι. Πρόσφατα σε μια εκπαίδευση στη Θεσσαλονίκη, ήταν 150 άνθρωποι εκεί και τους έβαλα μια πρόκληση, ήμουν εγώ σκηνή, να κάνουν κάτι που αφορά έναν δικό τους άνθρωπο σημαντικό για εκείνους, αλλά που τους είναι άβολο. Και λέω: πρέπει να κάνω κάτι πρώτα εγώ. Ναι. Και λέω: τι να κάνω. Μια ώρα πριν βγω σκηνή, παίρνω τον πατέρα μου τηλέφωνο. Πατέρας 76 χρονών. Και του λέω: πατέρα, θα σε πάρω την τάδε ώρα τηλέφωνο. Να ξέρεις, θα σε βάλω ανοιχτή ακρόαση και θα σε ακούνε 150 άνθρωποι. Μου λέει: τι θα κάνεις? Λέω: ξάμου, τι θα κάνω. Το ξάμου στα κρυπτικά. Ναι. Θα δεις τέλος πάντων. Δουλειά μου. Και τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω: άρα, πατέρα, τι κάνεις? Βάζω ανοιχτή ακρόαση. Σε ακούνε 150 άνθρωποι. Παιδιά, πείτε γεια, ξέρω εγώ, στον μπαμπά λίγο να σπάσει.
Και λέω, ήθελα να σου πω ότι σ' αγαπάω. Είχα να το πω δεν ξέρω τι, 20 χρόνια. Κολλάει για λίγο και μου λέει, και εγώ σ' αγαπώ. Αμάν. Εγώ τώρα συγκινούμε. Πω. Γιώτα μου, τι έγινε. Και του λέω, 76 χρονών. Ρε, δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο. Και του λέω, ρε, πατέρα, γιατί θα έπρεπε να το λέμε πιο συχνά. Και τι μου λέει, κάποιος έπρεπε να κάνει την αρχή, παιδί μου. Πω. Έγινε από κάτω χαμός. Είναι αυτό τους αγαπημένους μας που είναι εδώ και ξεχνάμε να τους διεκδικήσουμε γιατί θέλει διεκδίκηση ναι. Και το υποτίθεται αυτονόητο. Αυτονόητο που δεν υπενθυμίζεται σταματάει να υφίσταται. Σωστό. Όσο αυτονόητο είναι να μην λέμε σ' αγαπώ τους αγαπημένους μας, τόσο αυτονόητο είναι και αυτοί ή να τους χάσουμε και να μην το πούμε ποτέ ή κάποια στιγμή να μας πούνε. Και το άσχημο είναι να μην προλάβεις να το πεις ποτέ αυτό σ' αγαπώ. Εκείνη δεν το γι' αυτό λέω ότι είναι ένας διάλογος με αυτούς που είναι εδώ, με αυτούς που έχουν φύγει είτε από τη ζωή είτε από τη ζωή μας. Και ίσως είναι αυτό το βιβλίο ένας τρόπος να ανοίξουμε κουβέντα μαζί τους, παρόλο που είναι πια μακριά, και με αυτούς που θέλουμε να έρθουν και περιμένουμε να έρθουν μόνοι τους. Και δεν τους προσκαλούμε με κάποιον τρόπο στη ζωή μας. Και ο διάλογος αυτός καταλήγει, και εδώ είναι νομίζω το σημαντικό, να είναι με τον ίδιο μας τον εαυτό. Γιατί από εκεί ξεκινούν ναι. Και εκεί καταλήγουν όλα. Τι λέει Νικόλα, θέλω να διαβάσω το βιβλίο χθες. Τώρα με αυτό που είπε, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι, δεν ξέρω αν υπάρχουν ή το νιώθουν ότι είναι έτσι, που δεν μπορούν να αγαπήσουν. Δεν μπορούν. Εγώ γνωρίσα ένα φίλο που ο άνθρωπος προσπαθούσε να αλλάξει την περιφορά του, το μέσα του και δεν του έβγαινε ούτε το σ' αγαπώ δεν να ένιωθε. Πει. Γίνεται αυτό. Το αν του βγαίνει να πει σ' αγαπώ είναι διαφορετικό με το αν μπορεί να αγαπήσει. Το πιστεύω βαθιά ότι εξασκείται μέσα από την προσφορά, δηλαδή είναι εξάσκηση αγάπης στο γυμναστήριο της προσφοράς. Αν μπαίνω στη διαδικασία να προσφέρω, εξασκώ το να γίνω άνθρωπος της προσφοράς και να γίνω πιο άνθρωπος της αγάπης. Σίγουρα όμως, Ανδρέα, Γιώτα, υπάρχουν πράγματα που συμβαίνουν στην παιδική ηλικία κάποιων ανθρώπων που μπορεί να κλειδώνουν το συναίσθημά τους. Τώρα εκεί νομίζω οι πιο ειδικοί, οι ψυχίατροι, ψυχολόγοι, θα πρέπει να δουλέψουν μαζί τους για να δουν αν μπορεί αυτό να ξεκλειδώσει. Mm-hmm. Αν θέλεις τη δική μου σκέψη, θεωρώ ότι είναι βαθιά κλειδωμένο στα απόκρυφα του νου, της καρδιάς, της ψυχής, όλο αυτό το συνέστημα που είναι εκεί. Γιατί από τη στιγμή που γεννιόμαστε και γατζωνόμαστε στο στήθος της μάνας, μέχρι την ώρα που αφήνουμε την τελευταία μας πνοή, αυτό ψάχνουμε αγάπη. Χωρίς αγάπη δεν υπάρχουν ως άνθρωποι. Έτσι. Άρα χρειάζεται ξεκλείδωμα. Τώρα το πώς μπορεί να είναι μια βαθιά διεργασία. Το βιβλίο που το βρίσκουν αυτό, Νικόλα. Το βιβλίο είναι στα βιβλιοπωλεία. Στην Κύπρο. Στην Κύπρο φυσικά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Οπότε θα το βρούμε στα βιβλιοπωλεία της Κύπρου. Τα γράμματα της αγάπης, εγώ να ξέρεις, είναι αυτό που έλεγα και το πρωί. Ότι ίσως κάποια στιγμή, μετά τη συζήτηση που θα κάναμε εδώ πέρα, να μας πείτε ευχαριστούμε για το χριστουγεννιάτικο αυτό δώρο που μας είπατε να πάρουμε. Νομίζω είναι ένα δώρο. Ναι. Έτσι, με αυτά λίγο που είπαμε, ένα δώρο. Εγώ θα πάω σήμερα κιόλας να σου πω την αλήθεια να το πάρω. Νικόλα, έχετε επαφές τώρα στην Κύπρο. Είδα μια μεγάλη συγκέντρωση στο Ηράκλειο που έκανες. Στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, ήμασταν ναι, είμαστε κοντά 300 άνθρωποι στην παρουσίαση του βιβλίου. Γυρίσαμε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, αλλάξαμε 8 πόλεις, 7 πόλεις 8 μέρες, πήγα να το πω ανάποδα. Συνολικά 10 μέρες έλειπα, γυρίσαμε μια εβδομάδα στη βάση Ηράκλειο και τώρα είμαστε στην αγαπημένη μας Κύπρο. Είμαστε σήμερα στην που Πάφο προχθές, χθες στη Λεμεσό. Σήμερα θα είμαστε στη Λευκωσία στις 7 η ώρα. Στο βιβλιοπωλείο Πάργαλα, θα ανοίξω το κινητό μου για να σας πω. Στο γιατί Πάργαλα, υπάρχουν... στη Λεωφόρο Τσερίου, νομίζω. Μπράβο. Τσερίου, αυτό. Τσερίου. Όχι, α, τσερίου. Όχι. Ναι. Λεωφόρο Τσερίου, νομίζω, γιατί έχει χώρο πάνω για. Τσερίου, μπράβο, τσερίου. Αυτό. Και την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, στο βιβλιοπωλείο πάλι με Πάργα, στρατηγού τη Μάγια στη Λάρνακα. Στη Λάρνακα. Μάλιστα, στη Λάρνακα. Δηλαδή, είναι όλες μια ευκαιρία. Είναι ναι. Μια ευκαιρία να γνωρίσετε και τον Νικόλα. Γιατί μπορεί με την κουβέντα να νιώθετε καλύτερα και να σας βάλει και σε σκέψεις και προβληματισμούς, αλλά και να γνωρίσετε και την αγάπη μέσα από το βιβλίο του Νικόλα. Χαρά μας κάθε φορά που έρχεσαι, δεν το συζητάω. Το χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ. Πραγματικά σου λέω. Από τους λίγους ανθρώπους που έρχεσαι και περιμένουν να ακούσω πράγματα και λέω κάτι θα τσιμπήσω. Νομίζω και οι τηλεθεατές το ίδιο. Ναι. Νομίζω πως και οι τηλεθεατές. Εμείς θα προσπαθήσουμε να είμαστε σήμερα εκεί πέρα μαζί σου, αν και έχουμε και άλλη υποχρέωση, θα προσπαθήσουμε. Το βιβλίο είναι δεδομένο και θα σου στείλω ακριβώς μετά να σου πω τι ακριβώς μόλις το διαβάσω. Θέλω πολύ τη γνώμη σου. Θα σου στείλω αμέσως. Ευχαριστώ γιατί... Εμείς ευχαριστούμε. Τα φιλιά μας στην όμορφη Κρήτη. Να είσαι καλά.